Οριστικά, χωρί άλλο φιλικό, θα μπει η ΑΕΛ στην τελική ευθεία τη προετοιμασία τη για τον εντό έδρα αγώνα τη Πρεμμέρα του Πρωταθλήματο με την Καλαμαριά, που θα διεξαχθεί και κλεισμένον των θηρών τη Δευτέρα 13 του μήνα, και θα είναι τηλεοπτικό γι' αυτό ακριβώ, και το πιθανότερο είναι να ξεκινήσει στι 6 το απόγευμα. Ο τεχνικός των Βυσσυνείων Κωνσταντίνο Παναγόπουλο δεν θέλησε καν να ακούσει για φιλικό μάτζ μετά την άρση τη απαγόρευση, δηλαδή από Τρίτη και Έπειτα, καθώ όπω τονίζει, η προετοιμασία μπαίνει σε προαγωνιστική εβδομάδα και δεν υπάρχει τέτοια πολυτέλεια. Εξάλλου, χωρί να έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες... Μελισσά, Σουάνι, Μπλέντι, Δινόπαπα και Κάστελ, είναι λογικό να μην θέλει να ρισκάρει και άλλη αναγκαστική απουσία, δεδομένου ότι πρώτος από όλου επιθυμεί να δει την ομάδα του να μπαίνει δυναμικά στι μάχες της Football League. Οι προπονήσεις λοιπόν θα μονοπολίσουν στο εξή το πρόγραμμα των παικτών τη ΑΕΛ, και ενώ η διοίκηση της ΠαΕ αναμένει με την έναρξη κιόλα τη ερχόμενη εβδομάδα να λάβει και τυπικά στα χέρια της τη σχετική άδεια τη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Στο μεταξύ, η ομάδα των ποντίων της Θεσσαλονίκης πρόκειται να έρθει στη Λάρισα με νέο προπονητή τον κύριο Θωμά Γράφα, ο οποίος δεν δίστασε να δηλώσει σε ραδιοφωνικό σταθμό της συμπρωτεύουσα πως ο Απόλων στοχεύει σε συμμετοχή στα play